Πάμε, γιατί έχω πολύ διαφημίσει τη σύνδεση με το Βουκουρέστι και τη Ρουμανία. Να συνομιλήσουμε με την κυρία Μαργαρίτα Τσιώση. Είναι διευθύντρια πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης στο Ελληνικό Σχολείο Βουκουρεστίου Αθηνά. Κυρία Τσιώση, να σας καλησπερίσω από Ηράκλειο, από Κρήτη και να σας ευχαριστήσω πολύ για αυτή τη σύνδεση που πραγματοποιούμε. Καλησπέρα από Βουκουρέστι. Ευχαριστούμε πάρα πολύ για το ότι μας επιλέξατε για να βγούμε στην εκπομπή σας. Σας ευχαριστούμε και εμείς. Σχολείο με την ονομασία Αθηνά. Σχολείο με την ονομασία Αθηνά, ναι. Για να μας πείτε κάποια στοιχεία, κάποιες λεπτομέρειες που αφορούν την ιστορία αυτού του σχολείου. Πριν περάσουμε σε εσάς. Το σχολείο ιδρύθηκε το 2008 από μια παρέα Ελλήνων γονέων που ήταν εδώ, βασικά ήταν επιχειρηματίες και ήθελαν με κάποιο τρόπο να μάθουν τα παιδιά τους ελληνικά. Δημιουργήθηκε ως σύμπραξη του Ελληνικού Δημοσίου, του Υπουργείου Παιδείας, με τον Σύλλογο των συγκεκριμένων, των γονέων, ο οποίος είναι και ο φορέας του σχολείου. Δημιουργήθηκαν αρχικά οι τρεις πρώτες τάξεις, νηπιαγωγείο και οι τρεις πρώτες τάξεις του Δημοτικού, και στην πορεία σιγά σιγά έφτασε μέχρι σήμερα, ώστε να καλύπτει όλες τις βαθμίδες από προνήπιο μέχρι και τρίτη λυκείου και να έχουμε για δεύτερη χρονιά, φέτος θα είναι η τρίτη, τους αποφοιτούς μας να φοιτούν σε ελληνικά και σε ρουμάνικα πανεπιστήμια. Υπό την αιγίδα του Ελληνικού Υπουργείου Παιδείας, λοιπόν. Ναι, είναι ένα αμιγώς ελληνικό σχολείο. Ναι. Τα απολυτήρια που δίνουμε είναι ελληνικά. Έχουμε το δικαίωμα, οι απόφοιτοι μας έχουν το δικαίωμα να φοιτούν σε ελληνικά πανεπιστήμια, να δίνουν πανελλαδικές κανονικά ως παιδιά του εξωτερικού ή να επιλέξουν να φοιτήσουν σε ρουμάνικα πανεπιστήμια. Πόσοι μαθητές αυτή τη στιγμή βρίσκονται στο σχολείο? Αυτή τη στιγμή από το προνήπιο μέχρι την τρίτη λυκείου είμαστε 87 παιδιά. Είναι 87 παιδιά. Και πόσοι εκπαιδευτικοί, και αν αυτοί οι εκπαιδευτικοί έχουν έρθει από Ελλάδα, υπάρχει μια απόσπαση? Όλοι οι εκπαιδευτικοί από τον νηπιαγωγείο μέχρι την τρίτη λυκείου είναι Έλληνες εκπαιδευτικοί του Ελληνικού Δημοσίου, αποσπασμένοι στο Βουκουρέστι. Και η μόνη εξαίρεση είναι οι δύο καθηγήτριες, οι οποίες κάνουν ρουμανικά και είναι Ρουμάνες, οι οποίες όμως έχουν διδακτορικό στα ελληνικά. Φαντάζομαι και είμαι σίγουρος ότι η θέληση αυτών των παιδιών να έρθουν σε επαφή με τη χώρα τους, με την Ελλάδα, με τον πολιτισμό, με τα γράμματα, είναι έντονη. Ναι, σίγουρα. Και μάλιστα επειδή είμαστε το μοναδικό σχολείο στα Βαλκάνια, δεχόμαστε πάρα πολλές επισκέψεις κάθε χρόνο από σχολεία της Ελλάδας, τα οποία βγαίνουν στο εξωτερικό και θέλουν να επισκεφτούν ένα ελληνικό σχολείο. Και σε αυτή την περίπτωση τα παιδιά μας είναι πάρα πολύ, έτσι, είναι πολύ ζεστά προς τους καλεσμένους μας, προς τους επισκέπτες μας. Υπάρχουν και κάποιες εξωσχολικές δραστηριότητες τις οποίες έχετε υιοθετήσει, τις οποίες έχετε έτσι προχωρήσει με επίκεντρο, ναι, την Ελλάδα και τον ελληνισμό. Δηλαδή, για παράδειγμα, παραδοσιακή, ναι, χορή, μουσική, ναι, τραγούδια εκεί. Μουσική, τραγούδια, ναι. Εξάλλου διδάσκεται το μάθημα, γιατί ακολουθούμε το καθαρά ελληνικό πρόγραμμα σπουδών του Ελληνικού Υπουργείου. Αυτό που κάνουμε επίσης και βοηθάει πάρα πολύ, πιο πολύ βοηθάει τους Έλληνες, είναι ότι είμαστε σε πρόγραμμα Εράσμους, ανταλλαγής φοιτητών από την Ελλάδα. Έρχονται κατά μέσο όρο 6 με 7 φοιτητές να κάνουν την πρακτική τους εμάς. Έχουμε, όπως σας είπα, τις επισκέψεις από άλλα σχολεία. Ήμασταν σε πρόγραμμα Εράσμους με άλλο σχολείο της Ελλάδας και με σχολεία του εξωτερικού, Λιθουανίας, Ισπανίας, Πορτογαλίας, Πολωνίας, όπου ανταλλάσσαμε επισκέψεις εκπαιδευτικοί και μαθητές. Παραδοσιακοί χοροί διδάσκονται και από μας, αλλά και από κοινότητα, από ομάδα Ελλήνων, από πολιτιστική ομάδα Ελλήνων, τον Όστο.
και γενικά κάνουμε οτιδήποτε μπορεί να φέρει σε επαφή Έλληνες και, αλλά και Ρουμάνους μαθητές μας με την ελληνική κουλτούρα, τον ελληνικό πολιτισμό, την ελληνική ιστορία. Με την πανδημία και τα κρούσματα κορονοϊού είχε ως αποτέλεσμα αυτή η συγκυρία να διακόψετε τα μαθήματά σας, να μπείτε σε μια έτσι, τηλεκπαίδευση, ναι, διαδικασία τηλεκπαίδευσης. Για βάλτε μας λίγο στο κλίμα, γνωρίζετε, είμαι σίγουρος, τι επικρατεί στη χώρα μας. Ναι, ναι, και στην ναι, πρωτοβάθμια βεβαίως και στη δευτεροβάθμια. Στο Βουκουρέστι, στο ελληνικό σχολείο, τι επικρατεί? Εμείς εδώ είμαστε ουσιαστικά σε τηλεκπαίδευση από πέρσι το Μάρτιο. Έγινε μία διακοπή φέτος το Σεπτέμβριο που ανοίξαν τα σχολεία. Ανοίξαμε χωρίς αγιασμό, με μάσκες, ό,τι επικρατούσε και στην Ελλάδα. Απλά υγειονομικά εμείς ακολουθούμε το Βουκουρέστι. Ακολουθούμε τη Ρουμανία, το Υπουργείο της Ρουμανίας. Ακόμα είμαστε εμείς σε τηλεκπαίδευση. Δεν έχουμε επιστρέψει εμείς στις τάξεις, ούτε η πρωτοβάθμια, ούτε η δευτεροβάθμια. Υπήρξαν κρούσματα και μέσα στη σχολική μονάδα? Δηλαδή, κατά τη διάρκεια της λειτουργίας, παιδάκια όχι. Που νόσησαν, όχι. Όχι, κατά τη διάρκεια της λειτουργίας, ένα μήνα που λειτουργήσε το σχολείο το Σεπτέμβριο, όχι, καθόλου. Μάλιστα. Εσείς πώς πήρατε την απόφαση? Πρέπει να υπάρχει και θέληση για μια εκπαιδευτικό να αφήσει τα σίγουρα κατά κάποιο τρόπο της χώρας μας και να πάει στο Βουκουρέστι, σε μια άγνωστη, υποθέτω, θα μας το επιβεβαιώσετε κι εσείς, χώρα για σας, και είστε και επικεφαλής αυτής της προσπάθειας. Εγώ μετά από πολλά χρόνια υπηρεσία στην Ελλάδα σκέφτηκα ότι ήρθε η στιγμή για μια αλλαγή και στη ζωή μου και στην καριέρα. Οπότε είπα γιατί όχι, το Βουκουρέστι είναι κοντά. Είχα άλλη εικόνα για το Βουκουρέστι και για τη Ρουμανία. Όταν με επέλεξαν και ήρθα, ανατράπηκε δραματικά η εικόνα που είχα. Είναι μια πολύ φιλική πόλη και χώρα, αγαπάει τους Έλληνες, μοιάζει πάρα πολύ με την Ελλάδα και είναι μια πολύ όμορφη πόλη. Οι διαφορές της εκπαιδευτικής διαδικασίας και της νοοτροπίας των Ρουμάνων στο μέτωπο της διαχείρισης του εκπαιδευτικού τους συστήματος σε σχέση με την αντίστοιχη νοοτροπία και εκπαιδευτική διαδικασία στη χώρα μας? Το ρουμάνικο εκπαιδευτικό σύστημα είναι πολύ πιο συγκεντρωτικό από ό,τι το δικό μας. Είναι πολύ πιο αυστηροί οι εκπαιδευτικοί προς τους μαθητές. Έχουν πολύ πιο αυστηρούς κανόνες συμπεριφοράς μέσα στην τάξη. Έχουν επίσης και εκτός από τη βαθμολογία, στα μαθήματα έχουν και βαθμολογία στη συμπεριφορά. Και μία κακή βαθμολογία στη συμπεριφορά έχει επιπτώσεις. Και οι Ρουμάνοι συνάδελφοι ελέγχονται πολύ πιο αυστηρά από τους ανωτέρους τους, από ότι εμείς, από προϊσταμένους δηλαδή και από επιθεωρητές. Αυτοί έχουν ακόμα το θεσμό του επιθεωρητή, με ό,τι αυστηρότητα αυτό συνεπάγεται. Το δικό σας μέλλον πρέπει να παραμείνετε στη Ρουμανία για κάποιο χρονικό διάστημα, για κάποια χρόνια? Έχετε την επιλογή να επιστρέψετε πίσω? Ναι, βεβαίως, βεβαίως. Έχω την επιλογή να επιστρέψω. Είμαι στην πενταετία αυτή τη στιγμή. Θεωρητικά μπορώ το καλοκαίρι να επιστρέψω στην Ελλάδα ή να παραμείνω έναν ακόμα χρόνο. Να ανοίξουν τα σχολεία, να επιστρέψετε στις τάξεις, να πάρουμε και τις σχετικές άδειες και να πραγματοποιήσουμε ακόμα μία ζωντανή σύνδεση με πρωταγωνιστές και τους ίδιους τους μαθητές. Εμείς θα χαρούμε πολύ. Και εμείς, με πρωταγωνιστές μόνο τους μαθητές. Εμείς μιλήσαμε με πρωταγωνιστές μόνο τους μαθητές, βεβαίως, και εμείς θα χαρούμε και να μας φιλοξενήσετε στην εκπομπή σας και εμείς να σας φιλοξενήσουμε στο σχολείο μας. Το δικό σας μήνυμα στους συναδέλφους σας εδώ στην Ελλάδα που σας παρακολουθούν αυτή τη στιγμή, ποιο είναι? Διανύουμε μια δύσκολη συγκυρία. Στην πρωτοβάθμια μαθητές έχουν επιστρέψει. Στη δευτεροβάθμια, όπως σίγουρα γνωρίζετε, το τοπίο είναι θολό. Ακόμα πιθανότατα τα παιδιά να επιστρέψουν αρχές του Φλεβάρι. Mm-hmm. Το μήνυμα είναι ότι οποιαδήποτε δυσκολία περνάμε είναι σίγουρα περαστική. Θα περάσει, δεν είναι μια μόνιμη κατάσταση. Κουράγιο. Δύναμη, που οι εκπαιδευτικοί το έχουν αποδείξει ότι διαθέτουν και κουράγιο και δύναμη και πείσμα
να ανταπεξέλθουν σε όλα τα δύσκολα και όσον αφορά την απόσπασή τους στο εξωτερικό, όσοι ενδιαφέρονται μπορούν να το τολμήσουν, δεν είναι καθόλου δύσκολο και η Ελλάδα δεν είναι μακριά από καμία άλλη χώρα. Δεν σας ρώτησα αν η πλατφόρμα της τηλεκπαίδευσης κράτησε στη Ρουμανία, γιατί στην Ελλάδα, χαμογελάτε, υπήρξαν κάποια προβλήματα. Στη Ρουμανία. Και στη Ρουμανία υπήρξαν κάποια προβλήματα με την πλατφόρμα. Όμως, επειδή το δίκτυο εδώ είναι πολύ γρήγορο και έχει άλλες δυνατότητες από αυτές της Ελλάδας, δεν είχαμε τις τραγικές δυσκολίες της Ελλάδας. Μάλιστα. Κυρία Τσιώση, να σας ευχαριστήσω πολύ, να σας καλησπερίσω από Κρήτη. Καλό απόγευμα. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καλό απόγευμα και σε εσάς από Βουκουρέστη. Να είστε καλά.